Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με αφημί που τελειώνει σε 1 και 2 και έλυγε σήμερα. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο καλεί τους φορολογούμενους να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά με βάση τις προθεσμίες που έχουν οριστεί με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Αν και η παράταση δόθηκε με το φόβο η Τρόικα να τσινίσει, αλλά και υπό το φόβο τα έσοδα να συνεχίσουν να υστερούν έναντι των στόχων, το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση μετά τις καταγγελίες χιλιάδων φοροτεχνικών ότι το σύστημα τάξης ΝΕΤ καταραεί. Την ίδια ώρα βροχή έπεσαν τα λάθη στο τάξης με ευθύνη των τραπεζών. Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε χιλιάδες φορολογούμενους όταν αποφάσισαν να τσεκάρουν τα στοιχεία που είχαν αποστείλει οι τράπεζες και είχαν περάσει στο σύστημα. Κάποιες τράπεζες δεν ακολούθησαν τη διαδικασία που έπρεπε, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λάθος στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες ήταν αναρτημένα στο τάξης πολύ μεγαλύτερα ποσά τόκων από αυτά που είχαν λάβει και έτσι θα καλούνταν να καταβάλουν μεγαλύτερο φόρο. Οι πολίτες πρέπει τώρα ουσιαστικά να τσεκάρουν τα ποσά που έχουν αναρτηθεί με τη βεβαίωση που έχουν λάβει από την τράπεζα ώστε να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις και να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο. Υπολογίζεται ότι με τα λάθος στοιχεία που έχουν στείλει οι τράπεζες, τα λάθη αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια και φυσικά πρέπει να διορθωθούν. Ήδη έχει ζητηθεί από το Υπουργείο να αποσταλεί από τις τράπεζες νέα λίστα με τα διορθωμένα και σωστά αυτή τη φορά στοιχεία ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το αλαλού με τους κλειδάριθμους, με τους φορολογούμενους πολίτες να κάνουν ουρές έξω από τις εφορίες, ακόμα και από τις 5 το πρωί, μιας και υπάρχουν σοβαρά λάθη και εκεί με αποτέλεσμα το τάξης ΝΕΤ να μην τους αναγνωρίζει. Μέσα σε όλα αυτά, και ενώ όσοι θέλουν να είναι συνεπείς και να υποβάλουν κανονικά τη δήλωσή τους ταλαιπωρούνται, το Υπουργείο αλλάζει προς το αυστηρότερο το ποινολόγιο για όσους ξεχνούν να υποβάλουν δηλώσεις. Έτσι γίνονται πιο αυστηρά τα πρόστιμα που προβλέπονται και έτσι για όσους δεν υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία, το πρόστιμα πλέον είναι 300 ευρώ. Στα 1.000 ευρώ ανεβαίνει το πρόστιμο για όσους είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία και στοιχεία με βάση απλοποιημένα λογιστικά στοιχεία και 2.000 ευρώ εάν αφορολογούμενος είναι υπόχρεο στήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.